Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς των λυπηρών επαγωγέ κοιμάζουσι την ταπεινή μου ψυχή και συγχωρών έφη την εμπειρία. Το κανδυλάκι του φοιτητή. Το κανδυλάκι τρεμόπαιξε παραπονεμένα. Το παρατήρησε ο Ευθύμης κι ας ήταν απορροφημένος στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Με το καντιλάκι αυτό είχε μια ιδιαίτερη σχέση, αφού ήταν δώρο της μακαρίτισσας της γιαγιάς του. Ήταν το πρώτο δώρο και το πιο σημαντικό που πήρε για την εισαγωγή του στη σχολή της ιατρικής. Από τότε έμενε σχεδόν κάθε μέρα αναμένο να του κάνει συντροφιά στην αφιλόξενη ατμόσφαιρα της πολύβοης πρωτεύουσας. Και παρόλο που το μάτι του χόρτενε καθημερινά από διάφορα φώτα και λάμψεις, του καντιλιού το φως τον ηρεμούσε και τον γαλήνευε με μιας. Ίσως ήταν η αγιασμένη ψυχή της γιαγιάς του που σίγουρα θα ευχόνταν από εκεί ψηλά και του έδινε αυτή την ηρεμία. Σηκώθηκε με μία κίνηση, αφήνοντας το βιβλίο του στην άκρη του καναπέ, και κατευθύνθηκε προς το κουζινάκι του μικρού του σπιτιού. Έψαξε με το βλέμμα του να βρει τη λαδούσα με το εκλεκτό ελαιόλαδο που του είχαν στείλει από το ακριτικό χωριό των προγόνων του. «Στο καντιλάκι θα βάζεις πάντα το καλύτερο λάδι», του ήρθαν στο νου κάποια λόγια της γιαγιάς του. Ενώ γέμιζε προσεκτικά το ποτηράκι με το ευωδιαστό ελαιόλαδο, θυμήθηκε και το θυμιατό που είχε πάντα δίπλα στο καντήλι. Τακτοποίησε το εικονοστάσι και αφού ήταν όλα στη θέση τους, με ένα αναπτήρα άναψε το φυτιλάκι. Ένα μικρό τρεμοπαίξιμο έκανε η φλογίτσα, ευγνωμοσύνης τώρα, και μετά ένα γλυκό φως χύθηκε σε όλο το δωμάτιο. Με τον ίδιο αναπτήρα έδωσε ζωή και σε ένα καρβουνάκι έριξε πάνω 2-3 σπυριά θυμιάματος και το δωμάτιο ευωδίασε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, απορρίσασε πάντων οδυνηρός κράζωση, πρόφθασον θερμή προστασία και συμβοήθεια, δώσμη το δούλο σου, το ταπεινό και αθλίο, το τη Έκλεισε για λίγο τα μάτια του, τέντωσε τα πνευμόνια του, πήρε μια δυνατή ουρφιξιά και η ψυχή του ανέπνευσε γαλήνια. Τα γόνατά του λίγησαν και το σώμα του έπεσε μπροστά από το εικονοστάσι. Η Παναγία μας κοιτούσε τον Ευθύμη στοργικά μέσα στα μάτια, βλέμμα που πήγαινε κατευθείαν στην ψυχή. Την ένιωσε αυτή τη στοργή η ευαίσθητη καρδιά του νέου. Προσπαθούσε όμως να μαζέψει το νου του. Πώς θα μπορούσε να της μιλήσει ενώ το μυαλό του πετούσε? Του ερχόντανε στο μυαλό ανακατεμένες εικόνες από τον χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα που παρακολούθησε, ιστορίες από το βιβλίο που διάβαζε και μια άσχετη διαφήμιση που είδε στο ίντερνετ. Αλήτης ο νους περιδιαβαίνει εδώ και εκεί χωρίς να δίνει πουθενά αναφορά. Πάλευε η ψυχή να εκφράσει τους ιερούς πόθους της, τις ιερές αγωνίες της, να ευχαριστήσει για αυτά που ζούσε, να παρακαλέσει να του δώσει δύναμη για αυτά που θα έρχονταν. Ένα δάκρυ φάνηκε να κυλάει από τα σφιγμένα μάτια του νεαρού αγοριού, ένα μικρό διαμαντάκι που μέσα του καθρεφτίστηκε η φλόγα του καντιλιού. Πηγή, περιοδικό «Η δράση μας», ψάλι χορός Μουναζουσών της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Ορμήλιας Χαλκιδικής.